ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μέσα απέδωσαν αγήματα του στρατού στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε σκηνικό πολικών θερμοκρασιών αλλά και καύσων από το Σίδνεϊ έως το Ρίο Ντε Τζανέιρο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μόσχα και το εκρηκτικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στα παρισινά προάστια, με εμπρισμούς αυτοκινήτων, η έλευση του νέου έτους σε όλο τον κόσμο έγινε μέσα σε πανηγυρική, σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον πλανήτη, με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και πυροτεχνήματα, ευχήθηκαν να μην διαψευστούν οι ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο, τη νέα χρονιά. Ένα πανδαιμόνιο χαμόγελων, ευχών, χαρτοπόλεμου και πολλών προσδοκιών για ένα νέο χρόνο γεμάτο ελπίδα για ευτυχία ξεσπά στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης. Ένα εκατομμύριο κόσμου καλωσορίζουν το 2006. Το κουμπί για την καθιερωμένη κάθοδο της κρυστάλλινης σφαίρας πατά ο διάσημος τζαζίστας Γουίντον Μαρσάλης, πλαισιωμένος από πυροσβέστες και διασώστες της Νέας Ορλεάνης, τους ήρωες στο κτύπημα του κυκλώνα Κατρίνα. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, αντιχούν τα μεγάφωνα στους ρυθμούς της μελωδίας που τραγούδησε κάποτε ο Φρανκ Σινάτρα. Φιλιά, μπαλόνια, ευτυχισμένα μηδιάματα σε μια πόλη οχυρωμένη με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Το ρολόι του Big Ben κτυπά 12 και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα πάνω από τον Τάμεση ξεσηκώνουν εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανούς που υποδέχονται στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου το 2006. Πεντακόσιοι χιλιάδες Παριζιάνοι υποδέχονται στη γαλλική πρωτεύουσα το νέο χρόνο στην κατάφωτη λεωφόρο των Ηλυσίων. Απελίσιμο! Και εδώ διακριτική, αλλά πανταχού παρούσα η αστυνομία για την αποτροπή εκτρόπων όπως εκείνων του περασμένου Νοεμβρίου. Αδιαφορώντας για το δρυμή ψύχος, ένα εκατομμύριο άνθρωποι υποδέχονται το 2006 με χιλιάδες βεγγαλικά στο Βερολίνο. Πανηγυρισμοί και ευχές στην πύλη του Βραδεμβούργου. Ατμόσφαιρα γιορτής και βότκα, παρά τη σχετική απαγόρευση στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Ευχές για οικονομική ανάκαμψη και ευτυχία. And we wish for every country to be as happy as Australia. Κατάνοιξη και προσευχές για έναν κόσμο καλύτερο στους εσπερινούς του Πάπα Βενέδικτου του 16ου στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Με σάμπα, κέφι και καλοκαιριάτικη μαγεία οι Βραζιλιάνοι υποδέχονται στην παραλία της Κόπα Καμπάνα τη Νέα Χρονιά, χορεύοντας μέχρι το πρωί. Πέντε τόνοι βεγγαλικών χρησιμοποιήθηκαν για τις γιορτινές εκδηλώσεις στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Πρώτοι το νέο χρόνο υποδέχονται στο Σίδνεϊ οι Αυστραλοί. Καλωσόρισες 2006 με ένα μήνυμα αγάπης από το Σίδνεϊ. Μια τεράστια κατακόκκινη καρδιά στην περίφημη γέφυρα του λιμανιού. Unbelievable. How good was that? Παρά τον καύσωνα, χιλιάδες Αυστραλοί αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες υποδέχονται το νέο χρόνο σε μια φαντασμαγορική επίδειξη βεγγαλικών επί 10 λεπτά στο νυχτερινό καλοκαιρινό ουρανό.
Με χιλιάδες βεγγαλικά το καλωσόρισες και στο Hong Kong. Οι οργανωτές είχαν υποσχεθεί να μπουν στο ρεκόρ Guinness με τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποίησαν και δεν αποκλείεται να τα κατάφεραν. Από τους Αυστραλούς τη γιορτινή σκητάλη της υποδοχής του 2006 παραλαμβάνει στη συνέχεια το Πεκίνο. Οι καμπάνες της πόλης και τα τύμπανα ήχησαν 108 φορές. Ένας συμβολικός αριθμός που σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση διώχνει την κακοτυχία. Πρωτοχρονιάτικη πανδεσία και στην Ταϊπέη της Ταϊβάν. Στο Τόκιο, εκατομμύρια μπαλόνια φέθηκαν στο νυχτερινό ουρανό από τους μυριάδες Ιάπωνες που βγήκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας για να υποδεχτούν εν χορδές και οργάνης, ένα ελπιδοφόρο 2006. Γιορταστική ατμόσφαιρα και για την πολιτική ηγεσία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στους συναδέλφους. Λόρα Ιωάννου από τη Βουλή και Δημήτρη Κοταρίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε όλα τους τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα, τόσο ο πολιτιακός, ο ύπατος πολιτιακός άρχων, ο κύριος Παπούλιας, αλλά και ο Πρωθυπουργός.